Στοχοί δηλώνουν 4 στου 10 Έλληνε με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τι φορολογικέ δηλώσει για το 2022, αφού κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα φαίνεται ότι έχει το 40% των φορολογουμένων. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων για το 2022 ανέρχεται σε 6,47 εκατομμύρια, με τον αριθμό αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά τα οικογενειακά εισοδήματα 9 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Από τις δηλώσεις αυτές, 660.000, δηλαδή μία στις 10, έχουν μηδενικό εισόδημα και αφορούν κυρίως τους νέους που υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση εξαιτίας ενηλικίωσης ή κάποιου περιουσιακού στοιχείου οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 ευρώ το χρόνο εμφανίζουν συνολικά 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, που σημαίνει ότι το 39,53% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων υποστηρίζει ότι διαβιεί με λιγότερα από 400 ευρώ το μήνα καθαρά. Σε αυτόν τον πληθυσμό υπάρχουν και οικογένειε με παιδιά ακόμη και πολύτεκνε. Μιλάμε για τα εισόδημα του 2021. Να υπενθυμίσουμε εδώ το 2021 ήταν χρονιά ε, με COVID τουλάχιστον κατά το ίμιση του έτου με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν τα εισοδήματα ατομικών επιχειρήσεων κυρίως και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα θα θυμάστε τις αναστολές που είχαμε αναστολές εργασίας τα στοιχεία από τι φορολογικέ δηλώσει του 2022 σοκάρουν, αφού από 5 έω 10.000 10 ευρώ οικογενειακό εισόδημα εμφανίζουν 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή το 19,52% του συνολικού πληθυσμού, ενώ εισόδημα από 10 έω 15.000 15 ευρώ δηλώνουν 876.000 φορολογούμενοι, αριθμό που αντιστοιχεί στο 13,54% του συνόλου. Γενικότερα όμω διαφαίνεται μία τάση να εμφανίζονται πάρα πολύ μικρά εισοδήματα σε μεγάλο πλήθος πολιτών και ελάχιστες κατηγορίε εκείνες των πολιτών, πολύ μικρό ποσοστό που δηλώνουν εισοδήματα θα έλεγα πάνω από 30-40 Ιχνηλατώντα τα στοιχεία από τι φορολογικέ δηλώσει, στην κατάταξη των 15 έω 20.000 -20 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, δηλώνουν 659.000 φορολογούμενοι, ποσοστό 10,18% επί του συνόλου, ενώ πάνω από 20.000 ευρώ ετήσιες απολευέ εμφανίζουν μόνο 17% Έλληνες. Εκτό από αγωνία, οι φορολογικέ δηλώσει προκαλούν και προβληματισμό. Οι αυτοαπασχολούμενοι, που ανέρχονται σε περίπου 615.000 φυσικά πρόσωπα, αν και μοιράζονται έσοδα 39 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, στι φορολογικέ του δηλώσει δηλώνουν καθαρά κέρδη μόλι 3,4 δι, ενώ περίπου η μισή από αυτού εμφανίζονται να επιβιώνουν με ζημίε επί σειρά ετών. Είναι και ένα λόγο. Ε για τον οποίο εμένουν οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στα τεκμήρια, θεωρώντας ότι πίσω από τα μικρά εισοδήματα που δηλώνονται πιθανόν να τεκμέρεται κάποιο είδους φοροδιαφυγή. Δεν διαφέρει επίση και η εικόνα για του εμπόρου, αφού από ένα σύνολο που φτάνει τι 101.437 ομόρυθμε και ετερόρυθμε εταιρείε, που είναι κατά κανόνα μικρομεσαίε οικογενειακέ επιχειρήσει, οι 47.222 από αυτέ φαίνονται ζημιογόνε, ενώ για τι υπόλοιπε που έχουν κέρδη, αν και ο αθρηστικό του τζίρο ανέρχεται στα 28,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα που δηλώνουν μεταβία ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια.